Αλκατράζ. Η νησιώτικη φυλακή που κάποτε κρατούσε εκατοντάδες γνωστούς φοβερούς εγκληματίες μέσα στους κρύους τείχους της και τα ατσαλένια κάγκελα. Το πασίγνωστο σήμα κατά τεθέν του Σαν Φρανσίσκο αποθανατίζεται στις ταινίες και είναι ο αγαπημένος προορισμός των τουριστών. Αλλά την επόμενη ώρα θα σας βάλουμε στα παρασκήνια για να αποκαλύψουμε μερικά από τα μεγαλύτερα και καλύτερα φυλαγμένα μυστικά του βράχου. Είμαι δικηγόρος και έχω πάει σε πολλές φυλακές, αλλά σε καμία σαν αυτή. Αυτή είναι λίγο σκληρή. Το Αλκατράζ θεωρήθηκε ως η μονάδα απομόνωσης. Θεωρείται ως η τρύπα του διαβόλου. Το μέρος που θα σε έστελναν αν δεν ακολουθούσες τους κανόνες. Ένα αδιαπέραστο φρούριο σε έναν ανεμοδερμένο βράχο. Το Αλκατράζ περιβάλλεται από οργισμένα ρεύματα. Ακριβώς 1600 μέτρα κάτω από το έδαφος, τόσο κοντά και όμως τόσο μακριά από την ελευθερία. Και για εκείνους που παγιδεύτηκαν μέσα στην απόλυτη φυλακή υψής της ασφαλείας, η απόδραση ήταν μια συνεχής, έμονη ιδέα. Στο Αλκατράζ είχαν άπλετο χρόνο στη διάθεσή τους και αυτός ο χρόνος τους οδηγούσε να σκεφτούν τρόπους για να διαφύγουν από το Αλκατράζ. Και υπήρξαν πολλές φορές που μπορούσες να πας κάτω στην ακτή και να δεις τα αφρισμένα κύματα και να αναρωτηθείς αν θα μπορούσες ποτέ να καταφέρεις να φτάσεις στην ακτή. Και ξέρετε πως αν μπορείς να τους χτίσεις μια φυλακή, αυτοί μπορούν να βγουν έξω. Τα λαμπερά φώτα του κοντινού Σαν Φρανσίσκο ερέθησαν τους φυλακισμένους και για μερικούς ο πειρασμός αποδείχθηκε ακαταμάχητος. Παρά τον κίνδυνο, έπρεπε να δοκιμάσουν. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για κάποιον που να τα κατάφερε να φύγει από το νησί και να ελευθερωθεί. Μόνο μερικά μακροχρόνια μυστήρια. Βέβαια, όταν προσπαθείς να δραπετεύσεις από το Αλκατράζ, θα πρέπει να βρεθείς κάτω από τη ζώνη πυρός και θα πρέπει να κατέβεις στην ακτή. Και έπειτα θα πρέπει να αντιμετωπίσεις το παγωμένο νερό και ενδεχομένως τους καρχαρίες. Το Αλκατράζ τώρα είναι ανοιχτό στο κοινό και κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πληρώνουν για να μπουν στο βράχο. Ηρωνία. Πριν από 40 χρόνια, οι περισσότεροι έγκλειστοι προσπαθούσαν απελπισμένα να μείνουν απ' έξω. Και αυτοί που προσπάθησαν άφησαν πίσω τους ενδιαφέροντα στοιχεία. Μερικά υποδήλωναν την επιτυχία, άλλα προδομένες τραγικές αποτυχίες. Έχοντας 20 χρόνια υπηρεσία στο νησί, ο δασοφύλακας του Αλκατράζ, Ριτς Γουάιντμαν, γνωρίζει τα μυστικά που κρύβονται πίσω από την υψίστης ασφαλείας φυλακή. Η ασφάλεια στο Αλκατράζ ήταν η πιο σκληρή και η πιο αυστηρή σε ολόκληρο το σύστημα των ομοσπονδιακών φυλακών. Υπήρχαν 2 σειρές από κάγκελα σε όλα τα παράθυρα. Και τα κάγκελα μέσα στα δωμάτια των κελιών, στα ίδια τα κελιά ήταν υψίστης ασφαλείας. Επιπροσθέτως υπήρχαν οπλοστάσια μέσα και έξω από τα κελιά της φυλακής. Η πύργη φρουρά στο Αλκατράζ ήταν επανδρομένη 24 ώρες τη μέρα. Είχαν προβολής και πυροβόλα πάνω από τους πύργους. Η Τζολίν Μπάμπιγιακ, συγγραφέας του «Σπάζοντας το βράχο», θυμάται το φυλακισμένο που καταπιάστηκε με μια πολυμήχανη και παράτολμη προσπάθεια απόδρασης. Το όνομά του ήταν Τζον Πολ Σκοτ. Στη φυλακή το θέμα είναι να βρεις διάφορα αντικείμενα. Και αν μπορέσεις να βρεις κάτι, οτιδήποτε που θα μπορεί να κόψει τα κάγκελα, είναι πολύ καλό. Ο Τζον Πολ Σκοτ και ο συνεργάτης του Ντάριλ Πάρκερ χρησιμοποίησε σπάγκο καλυμμένο με σύρμα και μια αδοντοτή σπάτουλα και σιγά σιγά πριόνιζε αυτά τα μεταλλικά κάγκελα στο υπόγειο μέχρι που τελικά το Δεκέμβριο του 1962 τα κάγκελα κόπηκαν. Ο Σκοτ και ο Πάρκερ δεν έχασαν χρόνο. Αφού γλίστρησαν ανάμεσα από το άνοιγμα, φούσκωσαν ιατρικά γάντια στα σωσίβια και βούτυξαν στα παγωμένα νερά. Ο Ντάριλ Πάρκερ γρήγορα σκαρφάλωσε σε ένα βράχο που ήταν 60 μέτρα μακριά. Αλλά ο Τζον Πολ Σκοτ δεν θα τα παρατούσε τόσο εύκολα. Παρασυρμένος από ένα δυνατό ρεύμα, ο Σκοτ έπεσε πάνω στα βράχια, στο Fort Point, μόλις 100 μέτρα κοντά στην ακτή. Απίστευτα, ο Σκοτ επέζησε από 2 εμφράγματα και τρομερό κλονισμό, μέχρι που κατέρευσε στην ακτή. Ο Τζον Πολ Σκοτ απλά έχασε τις δυνάμεις του. Κάποια παιδιά τον είδαν και κάλεσαν για βοήθεια. Και σκέφτηκαν ότι ήταν κάποιος που πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν φαίνονταν πως ήταν φυλακισμένος από απόσταση 5 χιλιόμετρων. Σκέφτηκαν ότι μόλις είχε πηδήξει και πως του έσωσαν τη ζωή. Ο Τζον Πολ Σκοτ συνελήφθη πάλι μέσα σε λίγα λεπτά και επέστρεψε στο Αλκατράζ. Θεωρείται πως ήταν ο μόνος τρόφιμος που επέζησε από το κολύμβι προς την ελευθερία. Πραγματικά τα κατάφερε μέχρι τέλος και φυσικά επέστρεψε, αλλά ήταν ο μόνος που πήγε πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλον. Σήμερα οι επισκέπτες του Αλκατράζ μπορούν ακόμα να δουν την ευκαιρία του Σκοτ και του Πάρκερ για την ελευθερία.
Όμως δεν έληξαν τόσο ειρηνικά όλες οι προσπάθειες απόδρασης. Το Μάιο του 1946, το Αλκατράζ καιγόταν από αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, που ονομάστηκε η Μεγάλη Απόδραση. Ήταν η μεγαλύτερη προσπάθεια απόδρασης που είχε δει ποτέ η χώρα. Ο πατέρας του Έρνεστ Λάγκεσον εργαζόταν ως φύλακας του Αλκατράζ και είχε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Ο παπάς πίστευε πως θα πέθαινε. Η ανακοίνωση είχε γίνει. Τους άκουσα να μιλάνε. Θα σκοτώσουμε τους φύλακες και δεν θα αφήσουμε μάρτυρες. Όλα άρχισαν όταν ο Μπερνάρντ Κόι διέριξε το οπλοστάσιο. Ο Κόι και άλλοι 5 τρόφιμοι χρησιμοποίησαν τα όπλα για να πάρουν τον έλεγχο της φυλακής, αλλά απέτυχαν να πάρουν το κλειδί της κεντρικής πόρτας. Συνειδητοποιώντας πως παγιδεύτηκαν, κάποιοι από τους συνωμότες επέστρεψαν στα κελιά τους, αλλά ο Μπέρναρντ Κόι και οι άλλοι 2 επέμεναν. Θα πολεμούσαν μέχρι να πεθάνουν και θα έπαιρναν όσους ομήρους και όσους αστυνομικούς μπορούσαν. Ο πραγματικός κίνδυνος σε προσπάθειες απόδρασης είναι μήπως κάτι δεν πάει καλά. Αν παίρνεις ομήρους, έχεις αμέσως ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχεις είτε ένα νεκρό, είτε έναν μάρτυρα. Τη δεύτερη μέρα της εξέγερσης κατέφθασαν ενισχύσεις και άρχισαν να βομβαρδίζουν τη φυλακή. Η πόλη παρακολουθούσε έντρομη. Χειρομομβίδες και διάφορα άλλα, όλα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τροχιοδεικτικά βλήματα ρίχνονταν μέσα στη φυλακή και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν στους λόφους, στις αποβάθρες και στη γέφυρα Χρυσιπύλη, παρακολουθούσαν τα πυρά που εκτοξεύονταν. Εν αγνία του γιού του, ο Έρνεστ Λάγκεσον επέζησε από μια τρομακτική αναμέτρηση με το θάνατο. Τον πήραν όμηρο σε ένα από αυτά τα κελιά, όταν σε μια απελπισμένη κίνηση, ο τρόφιμος Τζο Κρέτσερ αποφάσισε να εκδικηθεί, πυροβολώντας εξ επαφής. Έτσι έβαλε την κάνη του όπλου στο κάθετο κάγκελο και σημάδεψε τον πατέρα μου. Λυπάμαι, κύριε Λάγκεσον. Τράβηξε τη σκανδάλη και το όπλο ήταν άδειο. Έτσι έβαλε ένα νέο γεμιστήρα, ξαναστόχευσε και πυροβόλησε από μια απόσταση μόνο 2 μέτρων. Η σφαίρα πέρασε ξυστά από το πρόσωπο του πατέρα μου. Έπεσε μπροστά, προσποιήθηκε πως ήταν νεκρός και επέζησε. Τελικά οι πυροβολισμοί κράτησαν 2 μέρες. Ο Έρνεστ Λάγκεσον έζησε, καθώς και ο Μπέρναρντ Κόι και ο Τζο Κρέτσερ σκοτώθηκαν. Συνολικά 3 κρατούμενοι και 2 φρουροί σκοτώθηκαν. Όμως κανένας δεν απέδρασε. Σήμερα αυτά τα κτίρια φέρουν ακόμα τα τραύματα της μάχης του Αλκατράζ. Και εδώ είναι τα σημάδια από όπου εξαπολύθηκαν και εξεράγησαν οι χειρομβομβίδες και οι βόμβες. Το μόνο που έκαναν ήταν να ανοίξουν μερικές τρύπες στο τσιμέντο. Έτσι, όταν επισκέπτεσαι αυτόν τον κακόφημο προορισμό του Σαν Φρανσίσκο, σταμάτα και άγγιξε τα σημάδια του παρελθόντος και φαντάσου πώς θα ήταν αν βρισκόσουν εκεί, εγκλωβισμένο στα διασταυρούμενα πυρά στη μάχη του Αλκατράζ. Όμως από όλες τις προσπάθειες απόδρασης, από τη δόλια νησιωτική φυλακή, μόνο μία είχε γίνει θρυλική. Από τους 34 άντρες που προσπάθησαν να δραπετεύσουν, 5 εξαφανίστηκαν. Έτσι λοιπόν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη με αυτούς τους 5. Μπορεί να βρίσκονται εκεί έξω ή μπορεί να είναι νεκροί. Αυτή η τολμηρή απόδραση από το Αλκατράζ έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του κοινού με την επιδέξια και τολμηρή εκτέλεσή της, η οποία έγινε ακόμα και ταινία στο Χόλιγουντ. Ήταν το τέλειο σχέδιο. Πέτυχε όμως. Όταν έχεις 300 φυλακισμένους σε μία φυλακή, βασικά όλοι μαζί ήξεραν κάθε εκατοστό του κάθε σημείου διαφυγής. Ήξεραν όλες τις κακές ιδέες. Ήξεραν όλα όσα είχαν δοκιμαστεί παλαιότερα. Έτσι το σκεπτικό ήταν να απορρίψουν όλες τις κακές ιδέες και να βρουν κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί και που ίσως θα πετύχαινε. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η σύλληψη της ιδέας της απόδρασης έγινε όταν ο κρατούμενος Άλεν Γουέστ ανακάλυψε μια ρογμή στη θωράκιση του Αλκατράζ. Ένας βοηθητικός διάδρομος με ένα φρεάτιο εξαερισμού έφτανε μέχρι τη στέγη. Έμοιαζε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Εκείνο το καλοκαίρι του 1961 έβαφε την οροφή και καθώς ήταν πάνω σε μια σκαλοσιά, βάφοντας, μπορούσε να δει πως υπήρχε ένας ανεμιστήρας. Σκέφτηκε ότι ίσως θα μπορούσε να πάει μέσω του αεραγωγού σε εκείνο το σημείο. Ο Άλεν Γουέστ άρχισε αμέσως να καταστρώνει ένα επιμελημένο σχέδιο. Ένα ήταν σίγουρο. Θα χρειαζόταν βοήθεια. Ο Γουέστ στρατολόγησε τους αδελφούς Άγγλιν και τον Φρανκ Μόρις, αλλά παρέμεινε να έχει τον έλεγχο της επιχείρησης. Μπήκε στο Αλκατράζ 2 φορές και από τους 4 ήταν ο πιο δολοπλόκος και τελικά ο πιο επικίνδυνος.
Κατόπιν στις 12 Ιουνίου του 1962, ο Φρανκ Μόρις δεν πήγε στο ονομαστικό προσκλητήριο. Όταν οι φρουροί έλεγξαν το κελί του, φαινόταν ότι κοιμόταν. Αλλά οι αρχές σύντομα ανακάλυψαν μια απίστευτα αληθοφανή μάσκα. Ο Φρανκ Μόρις είχε φύγει. Η μάσκα του ήταν έξυπνη, όπως δείχνει αυτό το αντίγραφο. Και αν πάτε εκεί, θα μπορέσετε να τη δείτε από κοντά. Ήταν μισές μάσκες. Τρεις από αυτές φτιάχτηκαν από σκυρόδεμα και τσιμέντο και η άλλη φτιάχτηκε από κομματάκια σαπουνιού. Ο Clarence Anglin ήταν κουρέας, έτσι πήρε τρίχες από το κουρείο και τις έβαλε στις μάσκες. Έκπληκτοι οι φύλακες έψαξαν το κελί του Φρανκ Μόρις και ανακάλυψαν τον έξυπνα κρυμμένο δρόμο διαφυγής. Φυσικές ενδείξεις που μπορούμε ακόμα να τις δούμε και σήμερα. Στεκόμαστε εδώ στο κελί του Φρανκ Μόρις και αυτή είναι η ψεύτικη σχάρα που έφτιαξαν. Και την έβαζαν μπροστά από τον τοίχο έτσι, τη σφράγιζαν και κάθε βράδυ την άνοιγαν και χρησιμοποιούσαν εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να μπουν μέσα στην τρύπα και να περάσουν στο βοηθητικό διάδρομο. Όμως ο Φρανκ Μόρις δεν ήταν μόνος του. Οι αρχές βρήκαν παρόμοιους δρόμους διαφυγής τόσο στα κελιά των αδελφών Άγγλιν όσο και του Άλεν Γουέστ. Αλλά σε μια περίεργη στροφή, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μια αναπάντεχη έκπληξη, τον ίδιο τον Άλεν Γουέστ. Ο Γουέστ είπε στις αρχές πως το σχέδιο απόδρασης διήρκησε αρκετούς μήνες. Χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες μήλες, η ομάδα πελεκούσε και αφαιρούσε το ασβεστοκονίαμα γύρω από τους αεραγωγούς στα κελιά τους. Κατόπιν έκλεψαν αδιάβροχα και τα έδεσαν μαζί για να φτιάξουν μια σχεδία. Έπεσαν στο νερό, φούσκωσαν τη σχεδία τους, γλίστρησαν στο νερό και εξαφανίστηκαν. Όμως παραμένει μια ενδιαφέρουσα απορία. Αν ο Άλεν Γουέστ ήταν αρχηγός της μεγάλης απόδρασης, γιατί έμεινε πίσω? Αποδείχτηκε πως ήταν σύνθετος χαρακτήρας, επειδή δεν έφυγε. Δεν ήθελε να φύγει. Δεν μπόρεσε. Διαλέξτε. Πραγματικά δεν το γνωρίζουμε. Και οι υπόλοιποι τρεις τα κατάφεραν? Αν και το σχέδιό τους πήγε περίφημα, οι πιθανότητες ήταν εναντίον τους από την αρχή. Ακόμα και αν υπερνίκησαν το αντίθετο ρεύμα, η θερμοκρασία των μείον 10 βαθμών του νερού επιφέρει ακαριά υποθερμία. Δεν θα μάθουμε ποτέ με σιγουριά, επειδή τα σώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο λόγος που τους θυμόμαστε σήμερα είναι γιατί αγνοούνται. Αν είχαν βρεθεί ζωντανοί ή νεκροί, δεν θα μιλούσαμε για αυτή την επιχείρηση απόδρασης. Αλλά το γεγονός ότι ακόμα αγνοούνται το καθιστά ως ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του 20ου αιώνα. Αλκατράζ. Ούτε το πιο τρομερό ομοσπονδιακό σοφρονιστήριο του έθνους δεν θα μπορούσε να διαφύγει από το τρελό πάθος για ελευθερία. Και ακόμα κι αν ήταν καθαρή εξυπνάδα ή καθαρή απόγνωση, μερικοί γενναίοι άντρες αντιμετώπισαν τη μοίρα και κατάφεραν να αποδράσουν. Στη συνέχεια, το Αλκατράζ αποκαλύπτει τη μυστηριώδη προέλευσή του. Ξαναεπισκεφτείτε το βράχο την εποχή που οι μόνοι τρόφιμοι ήταν στρατιώτες. Το Αλκατράζ βασικά ήταν ένα γιγάντιο πυροβολαρχείο που διοικούσε όλο το εσωτερικό λιμάνι. Αυτό είναι το Αλκατράζ. Η υψίστης ασφαλείας φυλακή είναι γνωστή για το ότι κρατούσε τους χειρότερους εγκληματίες της αμερικάνικης ιστορίας. Γνωρίζετε όμως πως ο βράχος ήταν κάποτε το σπίτι των επίλεκτων της Αμερικής? Το Αλκατράζ ήταν ένα από τα πιο δυνατά στρατιωτικά φρουρία του έθνους. Αλλά ενώ φρουρούσε κατά των εξωτερικών εχθρών, το Αλκατράζ πειθαρχούσε και τους στρατιώτες του. Η κράτηση στα μπουντρούμια ήταν γενικά το αποτέλεσμα μερικών σοβαρών παραβάσεων του στρατιωτικού νόμου, καθώς ήταν ένα πειθαρχικό στρατόπεδο. Χτισμένο αρχικά ως φρούριο, αμέσως μετά τον πυρετό χρυσού της Καλιφόρνια, το Αλκατράζ ήταν τέλεια τοποθετημένο ώστε να υπερασπίσει την είσοδο προς τα δυτικά. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, ο ρόλος του νησιώτικου φρουρίου άρχιζε να αλλάζει. Έτσι έχουμε αυτή την αλλαγή. Από ένα στρατιωτικό οχυρό με αρκετά κανόνια και λίγους φυλακισμένους, σε όλο και λιγότερα κανόνια και πιο πολλούς φυλακισμένους. Και το 1907, ο στρατός εγκατέλειψε κάθε πρόσχημα, όπως ήταν ένα φρούριο του λιμανιού, και μετονόμωσαν την Αμερικάνικη στρατιωτική φυλακή σε νήσο του Αλκατράζ. Αν και οι επισκέπτες σήμερα βλέπουν ένα τελείως διαφορετικό νησί, τα σημάδια του στρατιωτικού παρελθόντος παραμένουν.
Ο ιστορικός Τζον Μαρτίνι μελετούσε το Αλκατράζ επί 20 χρόνια και σήμερα βγαίνει από την πεπατημένη οδό και σκάβει πιο βαθιά για να ερευνήσει τα πρώτα απομεινάρια μιας χαμένης εποχής. Αυτό το κανόνι ονομάζεται 24 ολμοβόλο πυρίτιδας και ήταν τοποθετημένο εδώ στο Αλκατράζ για να προασπίσει το δρόμο που οδηγεί στην αποβάθρα. Για να πυροδοτήσουν το κανόνι, οι στρατιώτες πρώτα τοποθετούσαν μια μικρή μεταξωτή τσάντα γεμάτη με πυρίτιδα στο στόμιο και την πίεζαν. Και έπειτα, αντί να χρησιμοποιήσουν μπάλα κανονιού, είχαν ένα πιο αποτελεσματικό όπλο. Το γέμιζαν με μεταλλικά κουτιά κασίτερου, γεμάτα με αρκετές δωδεκάδες μικρές σφαίρες. Φόρτωναν το μεταλλικό κουτί, το πίεζαν, έσπρωχναν όλο το πολυβόλο μπροστά μέχρι να φτάσει το στόμιο στην πολεμίστρα. Και έπειτα, όταν θα το πυροδοτούσαν, σαν ένα γιγαντιαίο τουφέκι, θα σάρωνε τα πάντα. Το Αλκατράζ ήταν το πρώτο και το πιο βαριά οπλισμένο φρούριο δυτικά του Μισισιπί. 111 κανόνια περικυκλώνουν το νησί, τα περισσότερα στοχεύοντας στη Δύση, προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Το μεγαλύτερο ήταν απίστευτα μεγάλο για εκείνη την εποχή. Η μπάλα ήταν 38 εκατοστά. Μπορούσε να εκτοξεύσει μια μπάλα 200 κιλών σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Η καρδιά του νησιώτικου οχυρού ήταν η Ακρόπολη. Ένα ενισχυμένο οχυρό με κόκκινα τούβλα στο πιο ψηλό σημείο του νησιού. Η Ακρόπολη ήταν περίπου το 1 τρίτο του μεγέθους μιας σημερινής φυλακής και αποτελούσε το κέντρο όλης της στρατιωτικής δραστηριότητας. Ήταν τριώροφο κτίριο και είχε μόνο πολεμίστρες. Και η τύχη του ήταν σχετικά χοντρή. 1 με 1,5 μέτρο χοντρή σε ορισμένα σημεία και σχεδιάστηκε ως θέση έσχατης υποχώρησης. Αλλά μετά από σχεδόν 50 χρόνια επαγρύπνησης, τα πυροβόλα του Αλκατράζ ποτέ δεν πυροδότησαν στη μάχη. Τελικά αχρηστεύτηκαν και εξαφανίστηκαν όλα μαζί. Όμως ένα είναι σαφές από την αρχή. Αυτό το απομακρυσμένο νησί, περικυκλωμένο από ορμητικά ρεύματα, δεν ήταν μόνο τέλεια τοποθετημένο ώστε να κρατάει μακριά τους εχθρούς, αλλά και να κρατάει μέσα τους ταραξίες. Οι πρώτοι φυλακισμένοι κατέφθασαν στο Αλκατράζ την πρώτη μέρα που ο στρατός κατέλαβε αυτό το μέρος. Σκληρό, άγωνο και τελείως απομονωμένο, το Αλκατράζ ήταν η ασφαλέστερη κυβερνητική εγκατάσταση στη Δύση. Οι στρατιωτικοί φυλακισμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από όλη τη χώρα. Είχαμε ένα μείγμα στρατιωτών. Είχαμε ένα μείγμα λιποτακτών. Είχαμε ένα μείγμα αποστατών και έπειτα τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο, μπορούμε να προσθέσουμε και τους αυτόχθονες Αμερικάνους. Μέχρι το σεισμό του 1906, υπήρχαν περίπου 500 Αμερικανοί στρατιώτες φυλακισμένοι στο νησί του Αλκατράζ. Πάνω από 30 χρόνια δηλαδή, πριν να ιδρυθεί το διάσημο σοφρονιστήριο. Αλλά τις πρώτες μέρες το Αλκατράζ δεν είχε κελιά. Δεν είχε χτιστεί ακόμα φυλακή που να θέσει υποκράτηση αυτά τα άτομα. Έτσι ένα αυτοσχέδιο Μπουντρούμι έγινε στο φυλάκιο Σαλιπόρτ. Αν και μοιάζει πολύ διαφορετικό σήμερα από ότι στα τέλη του 1800, ο Τζον είχε εντοπίσει τι μπορεί να ήταν το πρώτο κελί της φυλακής του Αλκατράζ. Αυτό είναι το Μπουντρούμι στο φυλάκιο του Αλκατράζ. Αυτό το κελί φυλακής ήταν για τους στρατιώτες που προορίζονταν για το πρώτο οχυρό. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν παράθυρα. Δεν υπήρχαν πόρτες. Οι άντρες κοιμόντουσαν στο πάτωμα, πιθανόν τυλιγμένοι με κουβέρτες, αν ήταν τυχεροί. Και πιθανόν να ήταν εδώ κάτω από κανένα 2 ώρες ως μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το τι είχαν διαπράξει. Η μόνη πρόσβαση σε αυτό το Μπουντρούμι ήταν η καταπακτή στην οροφή. Ο Τζον κατευθύνεται στην κορυφή του λόφου, καθοδηγώντας μας πιο βαθιά στα υπολείμματα του παρελθόντος του Αλκατράζ. Αθέατα, αλλά όχι ξεχασμένα, τα περισσότερα είναι απρόσιτα για έναν κοινό τουρίστα. Όμως ο Τζον έχει το κλειδί του μυστηρίου, του υπόγειου λαβύρινθου. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς από κάτω από το κεντρικό κτίριο της φυλακής. Αυτά τα δωμάτια γύρω μας είναι ο πρώτος όροφος της παλιάς στρατιωτικής Ακρόπολης και είναι επίσης η προέλευση των ανεξιστόρητων εκατοντάδων θυμών που εξελίχθηκαν με το πέρασμα των χρόνων για τα ισπανικά μπουντρούμια που γέμιζαν το Αλκατράζ. Δεν ήταν ισπανικά, αλλά υπήρχαν μπουντρούμια εδώ κάτω. Στην πραγματικότητα, αυτά τα δωμάτια στα αριστερά χρησιμοποιήθηκαν ως υπόγεια απομόνωση από τη μονάδα των φυλακών τα πρώτα χρόνια. Αλλά πώς αυτά τα μπουντρούμια καταλήγουν εδώ, κάτω από τα κελιά. Στις αρχές του 1900 η διοίκηση χαμήλωσε την παλιά τούβλινη Ακρόπολη, θάβοντας τον πρώτο όροφο. Αυτό παρήχε τις βάσεις για τα κελιά που βλέπετε σήμερα. Και επίσης παρήχε ένα υπόγειο γεμάτο μπουντρούμια.
Μόνο σκεφτείτε πως πρέπει να ήταν εδώ, κάτω στην παγωμένη σκοτεινή υγρασία της απόλυτης απομόνωσης, για πάνω από 14 μέρες. Οι συνθήκες εδώ κάτω στα μπουντρούμια, τόσο την εποχή του στρατού, όσο και όσο φρονιστήριο, ήταν πολύ σκληρές. Πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχασαν τα λογικά τους? Τα γράμματά τους είναι στους τοίχους. Με κάποιο τρόπο βρήκαν ένα αρκετά αιχμηρό αντικείμενο ώστε να σκαλίζουν τα τούβλα. Και θα δείτε αυτούς τους αριθμούς που έχουν γραφτεί αρκετές φορές. 10.555, 10.690 είναι τα νούμερα των αντρών που κλειδώθηκαν μέσα σε αυτά τα κελιά. Παραδόξως, πολύ σπάνια σκάλιζαν ολόκληρο το όνομά τους. Φαίνεται πως αυτοί οι άντρες κυκλοφορούσαν με τα νούμερά τους. Ήταν η ταυτότητά τους. Αυτό το νησιώτικο φρούριο κρατάει καλά τα μυστικά του, αλλά αφήνει στοιχεία για αυτούς που είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να τα βρουν. Έτσι, καθώς περιπλανιέστε σε αυτούς τους ιερούς διαδρόμους, κοιτάξτε προσεκτικά και ίσως κάνετε μία ιστορική ανακάλυψη. Στη συνέχεια, στην αποκάλυψη του Αλκατράς, μερικές από τις πιο γνωστές και επικίνδυνες προσωπικότητες. Θύμωναν και γίνονταν ευέξαπτοι. Αλκατράς. Έχουμε αποκαλύψει τις απεγνωσμένες αποδράσεις και το στρατιωτικό παρελθόν. Και τώρα είναι ώρα να γνωρίσουμε μερικούς από τους πιο κακόφημους τροφίμους του νησιού. Αυτά τα κακά αγόρια απλά αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τους κανόνες. Το σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως δεν ήρθαν εδώ για τα εγκλήματά τους. Ήρθαν εδώ για τη συμπεριφορά τους. Ο τύπος των φυλακισμένων, τους οποίους έστελνε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών στο Αλκατράς, ήταν αυτό που λέμε αδιόρθωτος. Ήταν ταραχοποιοί, τα αποβράσματα που δεν μπορούσαν να ελέγξουν σε καμία άλλη ομοσπονδιακή φυλακή. Ήταν οι χειρότεροι των χειρότερων. Άντρες σαν τον άνθρωπο πουλί, Ρόμπερτ Στράουτ, τον Γουάιτι Μπάλτσερ και φυσικά τον Αλ Καπόνε. Χρειαζόταν οξύθυμος χαρακτήρας και μεγάλη φήμη για να κερδίσεις μία θέση στο νησί του Διαβόλου. 1.500 φυλακισμένοι έκτισαν την ποινή τους εκεί, μα μόνο λίγοι έγιναν θρύλοι. Ο Αλ Καπόνε ήταν πολύ χαρισματικό, πολύ δυνατό άτομο και ήταν εξαιρετικά πλούσιος. Μπορούσε και εξαγόραζε πολιτικούς στο Σικάγο. Κάθε φορά που περπατούσε σε μια αίθουσα, όλα τα κεφάλια γυρνούσαν. Στις δόξες του, ο Αλφόνσο Καπόνε εξουσίαζε σκληρά το Σικάγο. Λαθρεμπόριο και εκβιασμοί ήταν σπουδαίες δουλειές και άξιζε να σκοτώσεις για αυτές. Και ο σημαδεμένος ήταν ένας άντρας που δεν θα ήθελες να βρεθεί μπροστά σου. Όταν ο Καπόνε έπιασε τους καλύτερους εκτελεστές του να τον πουλάνε, αποφάσισε να τους τιμωρήσει χρησιμοποιώντας ένα ρόπαλο του baseball. Ο Καπόνε φημιζόταν για τον πολύ βίαιο χαρακτήρα του. Στην Αμερική ήταν στη λίστα των 10 σημαντικότερων καταζητούμενων. Η κυβέρνηση της Αμερικής ήθελε να τον πιάσει, αλλά δεν μπορούσε να τον πιάσει από αυτό φόρο. Παρά το αίμα στα χέρια του, ο Αλ Καπόνε είχε αρκετή δύναμη ώστε να έχει τους ανώτερους υπαλλήλους υποχείριά του και να κάνει την αστυνομία να παραβλέπει. Όμως υπήρχαν μερικά πράγματα που ούτε ο Αλ Καπόνε δεν μπορούσε να καλύψει. Για ένα πράγμα θα μπορούσαν να πιάσουν τον Αλ Καπόνε, και αυτό ήταν για φοροδιαφυγή. Ο απρόσιτος αρχιμαφιόζος έπεσε για ένα οικονομικό έγκλημα. Ο Αλ Καπόνε καταδικάστηκε σε 11 χρόνια γιατί δεν πλήρωνε τους φόρους του. Η πρώτη του στάση ήταν στο Αμερικάνικο Σοφρονιστήριο της Ατλάντα. Αλλά για τον Καπόνε ήταν όπως πάντα δουλειά. Χρησιμοποιούσε δωροδοκία και εκφοβισμό για να ζει μια καλή ζωή. Είχε πολύ δύναμη έξω και μπορούσε να έχει ανθρώπους να φροντίζουν τις υποθέσεις του. Έτσι δεν ήθελες να συγχύσεις ένα άτομο σαν τον Αλ Καπόνε. Ο Τζέι Έγκαρ Χούβερ έστειλε το νούμερο ένα δημόσιο κίνδυνο στο Αλκατράς και η ζωή του Αλ Καπόνε άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Για πρώτη φορά στη ζωή του δεν ήταν πια ένα άτομο. Ήταν αυστηρά ένας αριθμός. Σήμερα μπορείτε ακόμα να δείτε το λιτό κελί, όπου ο βασιλιάς των γκάνγκστερ έχασε το άγγιγμα του Μίδα. Η μόνη του ψυχαγωγία ήταν να παίζει στην μπάντα της φυλακής. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που φαντάζεστε για έναν άντρα τόσο ισχυρό και τόσο βίαιο. Ωστόσο, ο Καπόνε ήταν αρκετά σκληρός για να επιζήσει από τα σιωπηλά χρόνια, που όπως θεωρήθηκαν από πολλούς, ήταν ένα είδος ψυχολογικού βασανιστηρίου. Τα σιωπηλά χρόνια σήμαιναν ότι οι φυλακισμένοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν εκτός αν ένας σοφρονιστικός ανώτερος υπάλληλος τους μιλούσε πρώτα. Τα σιωπηλά χρόνια για πολλούς φυλακισμένους ήταν ο πιο σκληρός κανόνας που είχαν στο Αλκατράς και σήμαινε ότι ήταν απάνθρωπο να βρίσκεσαι σε αυτό το απομονωμένο μέρος. Και η τιμωρία ήταν τόσο σκληρή όσο και ο κανόνας. Ο Αλ Καπόνε, όπως γνωρίζουμε, πιάστηκε να μιλάει και τον έριξαν στο μπουντρούμι για μια περίοδο αρκετών ημερών. Σήμερα αυτά τα μπουντρούμια είναι κλειστά για το κοινό για έναν καλό λόγο. Οι συνθήκες ήταν και είναι ακόμα φρικιαστικές.
Απλά φανταστείτε πώς πρέπει να ήταν να είσαι κλεισμένος εδώ κάτω. Ήταν σκληρά, χωρίς τουαλέτα, θέρμανση και πολλές φορές χωρίς φως. Πιθανόν ο Καπόνε να μην είχε νιώσει χειρότερα στη ζωή του από όσο στο πουτρούμι του Αλκατράς. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1930, οι ανώτεροι υπάλληλοι των φυλακών άρεσαν την τιμωρία της ομιλίας και μερικά χρόνια αργότερα τα υπόγεια μπουντρούμια αντικαταστάθηκαν. Αφού του έκλεισα τα μπουντρούμια, αυτό ήταν το καινούριο μέρος της απομόνωσης, το κελί Δέλτα. Οι τρόφιμοι το αποκαλούσαν η τρύπα. Ήταν από τα χειρότερα μέρη στο Αλκατράς που θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόφιμος. Ένας από τους πιο διάσημους φυλακισμένους της νησιώτικης φυλακής πέρασε όλη του τη ζωή στην απομόνωση. Το όνομά του ήταν Ρόμπερτ Στράουτ, έξυπνος, παγερός και δολοπλόκος. Θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνος και απρόβλεπτος. Ο Στράουτ σκότωνε όταν θύμωνε. Άλλαζε διάθεση στο λεπτό. Ήταν τελείως απρόβλεπτος. Όμως, πριν έρθει στο Αλκατράζ, ο Ρόμπερτ Στράουτ υπηρέτησε 30 χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Λίβενγουόρθ, του Κάνσας. Εκεί έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος πουλί. Ο άνθρωπος πουλί του Αλκατράζ ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος πουλί του Κάνσας. Όσο ήταν στο Λίβενγουόρθ, ο Ρόμπερτ Στράουτ ανέθρεψε εκατοντάδες καναρίνια και συνέγραψε βιβλία για τις ασθένειες των πουλιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξύμνησαν το ευγενές χόμπι του, αλλά κάτω από την επιφάνεια παραφύλαγε η απρόβλεπτη οργή ενός ψυχρού δολοφόνου, μια μανία που ερεθίστηκε το 1916 από ένα καλοπροαίρετο φρουρό. Ο Στράουτ μίλησε χωρίς να του δοθεί άδεια. Γι' αυτό προτάθηκε για τιμωρία. Και προφανώς δεν επρόκειτο να το επιτραπεί να δει τον αδερφό του, που είχε έρθει εκείνη την ημέρα. Και ο Στράουτ ήταν πολύ ταραγμένος γι' αυτό. Ο Στράουτ σήκωσε το χέρι για να πάρει άδεια να μιλήσει. Ο φρουρός του έγνεψε. Και τότε ο Στράουτ σηκώθηκε και τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ο φρουρός πέθανε αμέσως. Ο Στράουτ καταδικάστηκε σε απομόνωση για όλη του τη ζωή. Και τελικά μεταφέρθηκε στον πιο ασφαλή εγκλεισμό σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό σοφρονιστικό σύστημα, στο Αλκατράζ. Όταν ήρθε στο Αλκατράζ, μπήκε κατευθείαν στο κελί Δέλτα. Ήταν πολύ διαφορετικό. Όταν ήσουν εκεί, δεν είχες δουλειά. Δεν έτρωγες στην τραπεζαρία. Ήσουν στο κελί σου 24 ώρες την ημέρα. Έκανες μπάνιο, ίσως μία φορά την εβδομάδα και κανά δύο φορές έβγαινες στην αυλή. Είναι πολύ απομονωμένα. Καθώς ήταν μια ζωή υποχόνδριος, ο Ρόμπερτ Στράουτ μεταφέρθηκε τότε στο νοσοκομείο, όπου πέρασε τα 11 από τα 17 χρόνια στο Αλκατράζ. Έζησε εκεί μόνος και περιορισμένος σε ένα ειδικά κατασκευασμένο δωμάτιο. Αυτό είναι το κελί του Στράουτ. Είναι πραγματικά αρκετά μεγάλο. Αλλά αυτό ίσως ήταν χειρότερο για αυτόν, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος εκεί μέσα. Το κρεβάτι του πρέπει να ήταν κάπου στη μέση, δίπλα στο παράθυρο, και πρέπει να ήταν γεμάτο βιβλία. Χρησιμοποιούσε το κρεβάτι του ως γραφείο και έγραφε τα χειρογραφά του. Και έγραψε όλες αυτές τις σελίδες στο χέρι. Αργότερα τυπώθηκαν 2.000 αντίτυπα. Όμως, αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, ούτε ο Ρόμπερτ Στράουτ ούτε ο Αλ Καπόνε πέθαναν εδώ στο Αλκατράζ. Το 1959, ο άνθρωπος πουλί μεταφέρθηκε σε ένα ομοσπονδιακό ιατρικό κτίριο και πέθανε από φυσικά αίτια 4 χρόνια αργότερα. Όσο για τον Αλ Καπόνε, απελευθερώθηκε νωρίς, αλλά η τιμωρία του κάθε άλλο παρατελείωσε. Όταν έφτασε στο Αλκατράζ, ο Αλ Καπόνε είχε σύφυλη. Επειδή το μυαλό του επιδεινωνόταν, τα περιθώρια στένευαν και η ζωή του κινδύνευε. Στο τέλος, ο σημαδεμένος έσπασε τελικά. Όχι από τον βράχο, αλλά από το ίδιο του το σώμα. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται στο Αλκατράζ νομίζουν πως πέθανε στο νησί. Στην πραγματικότητα, πέθανε 7 χρόνια μετά την απελευθέρωσή του από την ομοσπονδιακή φυλακή στο ιδιωτικό του νησί, μακριά από τη Φλόριδα. Αλλά αυτούς που δεν τους συνέτριψε ο βράχος, τους έκανε ακόμα σκληρότερους. Αυτός είναι ένας πρώην τρόφιμος του Αλκατράζ που είναι ακόμα ελεύθερος και σήμερα. Το όνομά του είναι James Whitey Bulger. Είναι ένας σκληρός εγκληματίας που ούτε ο βράχος δεν μπόρεσε να τον σπάσει. Θεωρείται πως είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους καταζητούμενους στη χώρα. Οι αρχές πιστεύουν πως ο Μπάλτσερ διοικούσε την Ιρλανδική μαφία της Νότιας Γαλλίας για 2 δεκαετίες, χτίζοντας μια αυτοκρατορία που υπολογίζεται ότι έφτανε τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Ο Whitey καταζητείται ακόμα για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρημάτων, εκβιασμούς και ακόμα και φόνο. Στο Σικάγο είχαμε τον Αλ Καπόνε και στην περιοχή της Βοστόνης τα τελευταία χρόνια έχουμε τον Whitey Bulger.
Ο Γουάιτι Μπάλτσερ καταδικάστηκε για ληστεία τραπέζης και φυλακίστηκε εδώ στο Αλκατράζ από το 1959 έως το 1962. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που πήγε φυλακή. Υποθέτω ότι μερικές φορές λένε πως οι άνθρωποι που πάνε φυλακή βγαίνουν χειρότεροι από ό,τι μπήκαν. Σήμερα, ο Γουάιτι Μπάλτσερ είναι στη λίστα των 10 επικίνδυνων καταζητούμενων του FBI. Και παρά το ότι το FBI δεν έχει καταφέρει ακόμα να τον συλλάβει, γνωρίζει τουλάχιστον ένα μέρος που του αρέσει να πηγαίνει. Γνωρίζουμε πως ο Γουάιτι Μπάλτσερ πήγε στο Αλκατράζ γιατί μας το είπε το FBI. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε το Αλκατράζ, να είσαστε σε ετοιμότητα. Ίσως βοηθήσετε σε μια σύλληψη. Είναι ένας ηλικιωμένος άντρας σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είναι γνωστό ότι γυμνάζεται πολύ. Είναι επίσης γνωστό ότι κουβαλάει τις περισσότερες φορές ένα μεγάλο μαχαίρι. Και τι θα κάνετε αν συναντήσετε τον Γουάιτι καθώς επισκέπτεται το παλιό του στέκι? Εγώ είτε θα γυρνούσα στη βάρκα, ή θα έβρισκα τον κοντινότερο αστιφύλακα, ή θα έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Η κακόφημη φυλακισμένη του Αλκατράζ, από το πλήρες σκοτάδι της απομόνωσης, υπέμειναν τον απόλυτο εγκλεισμό. Και σήμερα οι επισκέπτες μπορούν ακόμα να εξετάσουν ό,τι απέμεινε από μια χαμένη εποχή εγκλήματος και τιμωρίας. Στη συνέχεια στην αποκάλυψη του Αλκατράζ, τι κοινό έχουν οι στιγμοί εγκληματίες και τα αθώα παιδιά? Γνωρίστε τις οικογένειες του Αλκατράζ που αποκαλούν το βράχο σπίτι. Όλοι προσπαθούσαν συνέχεια να αποδράσουν εκτός από μας. Εμείς προσπαθούσαμε να μείνουμε εδώ. Αλκατράζ. Κατάδικοι από όλη τη χώρα έτρεμαν μήπως σταλούν σε αυτή την άθλια φυλακή. Όμως μπορείτε να φανταστείτε να επιλέγατε πραγματικά να ζήσετε εδώ? Θα ήταν πολύ τρομακτικό. Θα ήταν τρομερό. Δεν θα ήθελα να ζήσω εδώ. Ναι. Θα ήταν συναρπαστικό. Δεν ξέρω, δεν θα ένιωθα ασφαλής. Το Αλκατράζ μοιάζει τόσο έρημο, που μόνο ζωφερή μπορείς να φανταστείς τη ζωή εδώ. Αλλά θα πιστεύατε ότι οι σκληρότεροι εγκληματίες κάποτε μοιραζόντουσαν τον βράχο με αθώα, ανέμελα παιδιά που έπαιζαν. Οι φρουροί δεν δούλευαν απλά στο ομοσπονδιακό σοφρονιστήριο. Προστάτευαν τους αγαπημένους τους που ζούσαν εδώ, στη διπλανή πόρτα. Οι οικογένειες του Αλκατράζ ζούσαν μία ρυψοκίνδυνη ζωή. Για λόγους ασφαλείας έπρεπε να έχεις το 1/3 των υπαλλήλων και των οικογένειών τους που ζούσαν στο Αλκατράζ. Σε περίπτωση μεγάλης απόδρασης, ήταν εδώ για να εισέλθουν στα κελιά και να σταματήσουν την απόδραση. Ενώ η φυλακή εξουσίαζε την κορυφή του νησιού Αλκατράζ, μόνο 183 μέτρα μακριά υπήρχε μία μικρή κοινωνία. Σήμερα, ό,τι έχει απομείνει από τα μέρη που έπαιζαν τα παιδιά και οι οικογένειες έφτιαχναν τα σπίτια τους, είναι ερείπια. Αυτές οι ενδείξεις του παρελθόντος μπορούν να συγχύσουν πολλούς επισκέπτες, αλλά για κάποιους φέρνουν στη μνήμη τρυφερές στιγμές. Ξέρετε, οι άνθρωποι του Αλκατράζ ήταν όλοι μαζί σαν ένα είδος οικογένειας. Υπήρχαν περίπου 60 οικογένειες και περίπου 100 παιδιά. Από όσο γνωρίζω, κανείς από τους φίλους μου και κανείς από τους ανθρώπους που έζησαν εδώ δεν κλείδωναν ποτέ τις πόρτες τους. Ήταν ένα πολύ ασφαλές μέρος για να ζήσεις, γιατί εδώ ήξερες που βρίσκονταν όλοι οι εγκληματίες, ήταν πάνω στη φυλακή. Ο Τζακ Στάκερ και η Ζολίν Μπάμπιγιακ μεγάλωσαν εδώ. Οι πατεράδες τους δούλευαν στη φυλακή. Ενίοτε τους αρέσει να έρχονται εδώ και να θυμούνται αυτό που θεωρούν ιδανική παιδική ηλικία, άσχετα με τις ασυνήθιστες συνθήκες. Υπήρχαν πολλά ενδιαφέροντα για παιδιά της ηλικίας σου. Ίσως 4 με 5, 6 με 8. Σύμπλην 1-2 χρόνια από την ηλικία σου. Έτσι ήταν, ξέρετε. Εδώ ακριβώς αυτό που βλέπετε εδώ ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και υπήρχε ένα μέρος με άμμο στην άλλη μεριά του γηπέδου. Εκεί γινόντουσαν όλα τα παιχνίδια. Τα παιδιά που μεγάλωσαν εδώ ακόμα έλκουν πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε απλά πόσο δημοφιλές ήταν τότε, όταν άρχιζε το σχολείο με μια βόλτα με το ferry boat στο βράχο. Οι φίλοι τους ήταν περίεργοι. Όλοι ήθελαν να μάθουν πώς ήταν. Το σπίτι μου ήταν σε όλες τις καρποστάλ. Κόσμος συνήθιζε να έρχεται εκείνες τις μέρες στο Σαν Φρανσίσκο και πλήρωναν για να δουν από τα τηλεσκόπια κυρίως το σπίτι μου. Οι άνθρωποι ήταν καλοί μαζί μου. Αν δεν ήταν, δεν θα έρχονταν σπίτι μου για φαγητό. Αυτό το μέρος νομίζω πως είχε γίνει για τα παιδιά. Θα ξετρελαινόταν εδώ ο Μαρκ Τουέιν. Το Αλκατράζ ήταν σαν το νησί του Τόμ Σόγερ, στο κέντρο του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Υπήρχε μια τεράστια παιδική χαρά,
κατάλληλα μέρη για ψάρεμα, μια μικρή παραλία και πολύ βράχη για αναρρίχηση. Σήμερα μπορείς ακόμα να δεις που είχαν φτιάξει μια αυτοσχέδια τσουλήθρα οι μικροί κατεργάριδες. Φαίνεται λίγο τρελό, αλλά ως παιδιά συνηθίζαμε να παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτονιού, το τοποθετούσαμε στην κορυφή αυτών των σκαλιών και γλιστρούσαμε κάτω από τις σκάλες όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Και ενώ ήταν τόσο συναρπαστικό, ήταν περίεργο που κανένας από εμάς δεν χτυπούσε άσχημα. Αλλά η κυβέρνηση επέβαλε πολύ αυστηρούς κανόνες για να προστατέψει τις οικογένειες του Αλκατράζ. Μάτια στον ουρανό έβλεπαν όλα όσα συνέβαιναν στο νησί. Ακόμα και στα παιχνίδια υπήρχαν κανονισμοί. Τα παιδιά δεν επιτρέπονταν να έχουν όπλα παιχνίδια. Δεν μπορούσες να έχεις ούτε ένα νεροπίστολο. Δεν έπρεπε να έχεις τίποτα που να μοιάζει με όπλο, γιατί οι φυλακισμένοι θα μπορούσαν να το πάρουν και να το χρησιμοποιήσουν σε μια προσπάθεια απόδρασης. Έτσι, ξέρετε, όλοι είχαμε θήκες όπλων, αλλά όχι όπλα. Νούμερο ένα κανόνας ήταν να μην έχουμε καμία σχέση με τους φυλακισμένους, αλλά μερικές φορές ήταν αναπόφευκτο. Το νεαρό γέλιο ήταν μέσα στο ακουστικό βεληνικές των τροφίμων. Και για τα παιδιά, οι ήχοι που πήγαζαν από το Αλκατράζ δημιουργούσαν μια βασανιστική περιέργεια. Ακούγονταν σαν οχλαγωγία σε ένα στάδιο. Φαινόταν εξωπραγματικό να ακούς όλους αυτούς να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να χτυπούν τα φλιτζάνια και να κάνουν όλα αυτά. Στεκόσουν εδώ και να ρωτιώσουν. Δεν ήξερες τι πραγματικά συνέβαινε μέσα, αλλά ήταν αισθητό. Η τόσο κοντινή απόσταση σήμαινε πως ενίοτε υπερίσχυε η περιέργεια των παιδιών, ειδικά σε θέματα όπως οι μπάλες ποδοσφαίρου των φυλακισμένων. Τα παιδιά του Αλκατράζ ζήλευαν αυτά τα μαύρα παιχνίδια, αλλά η αυλή της φυλακής ήταν αυστηρά εκτός ορίων. Η Ζολίν Μπάμπιγιακ θυμάται τη μέρα που ένας φυλακισμένος της έδωσε μια μπάλα μέσα από ένα φράχτη. Ήταν μια μοναδική και επικίνδυνη ευκαιρία. Ξέρετε, σκεφτόμουν πως θα βρω τον πελά μου. Ενώ δεν έπρεπε να μιλήσω σε φυλακισμένο, έπρεπε να είμαι ευγενική σε κάποιον μεγαλύτερο και βρισκόμουν σε ένα τεράστιο δίλημα για το τι έπρεπε να κάνω. Παρά τον κίνδυνο, μια μπάλα ήταν ένα ανεκτίμητο απόκτημα και πολύ δελεαστικό για να αντισταθείς. Περπάτησα πολύ ντροπαλά προς το φράχτη. Γονάτισε και την πέρασε από το φράχτη. Έτσι, αυτό με έκανε το πιο δημοφιλές παιδί του νησιού εκείνη την ημέρα. Παρά αυτή την απροσδόκητη πράξη καλοσύνης, ο φράχτης γύρω από το Αλκατράζ υπηρετούσε ένα σκοπό ζωτικής σημασίας. Ξεχώριζε τους κρατούμενους από τους ελεύθερους και κρατούσε τους φυλακισμένους μέσα και τους πολίτες έξω. Όταν γινόταν μια προσπάθεια απόδρασης στο Αλκατράζ, και έγιναν αρκετές όλα αυτά τα χρόνια, οι οικογένειες κλεινόντουσαν στα σπίτια τους. Δεν μπορούσαν να φύγουν. Μέσα στη νύχτα, η τσιριχτή σιρήνα θα ήταν μια δραματική υπενθύμηση για την πραγματική φύση του νησιού. Αμέσως οι φρουροί στους πύργους θα τίθονταν σε πλήρη επιφυλακή και όλοι οι άλλοι άνδρες θα ανέβαιναν στο λόφο, στη φυλακή, αφήνοντας τις οικογένειές τους στο σπίτι κλειδωμένες. Αν ζούσε στο Αλκατράζ, κάθε απόδραση ήταν σαν ένα αγενές εγερτήριο σάλπισμα. Όπως και οι περισσότεροι από εμάς κοιμόμουν, η σιρήνα με ξύπνησε. Και όταν ξύπνησα σκέφτηκα, ήξερα αμέσως πως ήταν μια προσπάθεια απόδρασης, αλλά δεν το πίστευα. Συνάντησα τη μητέρα μου στις σκάλες και είπα τι συμβαίνει και είπε απόδραση, ντύσου, πρέπει να ψάξουμε το σπίτι. Ευτυχώς κανένα παιδί δεν χτύπησε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε απόπειρας απόδρασης. Αλλά αυτό οφειλόταν εν μέρη στα προσεκτικά μάτια των πατέρων στον ουρανό. Το 80-90% του νησιού ήταν ορατό από τους πύργους. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ως άλλοι γονείς, τους πρόσεχαν συνέχεια. Δεν είχες πολλή ελευθερία στο Αλκατράζ. Αλλά ακόμα και με αυτήν την έντονη επίβλεψη και τους αυστηρούς κανονισμούς για την απαγόρευση της προσέλευσης στις απαγορευμένες περιοχές, τα αγόρια ήταν αγόρια. Ο Τζακ Στάκερ θυμάται τη θαυμάσια τεχνική του για να παραβιάζει τους κανόνες. Βρήκα έναν τρόπο να περνάω από αυτό το σιδερένιο φράχτη. Και ένας φίλος μου και εγώ συνηθίζαμε τη νύχτα, λαμβάνοντας φυσικά όλες τις προφυλάξεις, να τρυπώνουμε μέσα από το φράχτη και να ερχόμαστε εδώ. Παρακολουθούσαμε τους φρουρούς τους πύργους, οι οποίοι κρατούσαν αυτόματα όπλα. Βεβαιωνόμασταν ότι κοίταζαν σε άλλη κατεύθυνση, κατεβαίναμε από το λόφο και κοιτάζαμε τι ζαβολιά θα κάναμε. Ο κίνδυνος αυτό είναι ότι μπορεί να σε πυροβολήσουν. Φυσικά ο φύλακας δεν ήξερε αν ήμουν ένας δραπέτης, κάποιος που βγήκε για υπηρεσία ή ένας γιατρός, αλλά αυτό δεν σταματούσε ένα παιδί. Όμως πραγματικά, τι γλίτωσε ποτέ ο Τζακ, χωρίς να τον προσέξουν οι φρουροί. Σήμερα του μιλάμε σε ένα μέρος που δεν έχει ξαναπάει. Είδα έναν άντρα εκεί πάνω με ένα όπλο. Είναι συναρπαστικό το να μπορείς να πας εκεί μέσα. Είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Εδώ πάνω, με μια εκπληκτική θέα του νησιού, ο Τζακ εξετάζει τα παλιά γνώριμα θέρετρα από μια τελείως καινούρια οπτική. Εκεί είναι που συνήθισα να ψαρεύω. Εκεί κάτω, στον υποσταθμό ρεύματος. Ακριβώς από κάτω.
Είναι υπέροχο. Τώρα, έπειτα από 50 χρόνια, ο Τζακ Στάκερ δεν στέκεται απλά στον πύργο του Αλκατράζ. Στέκεται εκεί, στα χνάρια των γενναίων ανθρώπων που κάποτε παρακολουθούσαν από ψηλά, που τον προστάτευαν από τον κίνδυνο. Αυτοί ήταν επίσης οι άντρες που νόμιζε πως ξεπερνούσε σε εξυπνάδα όταν ήταν μικρός. Σκέφτομαι πως ίσως δεν έπρεπε να το κάνω. Κοιτάζοντας τώρα εκεί, το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ρίξει μια γρήγορη ματιά εκεί και θα μπορούσε να μας είχε δει στα 60 μέτρα. Έτσι, βλέποντας πίσω, ήταν λίγο τρελό. Είναι τρομερό. Ο φάρος στο διοικητήριο είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία για μένα. Δεν περίμενα ποτέ να μου συμβεί. Είναι υπέροχο. Το Αλκατράζ που βλέπει σήμερα ο Τσακ είναι ένα εθνικό ιστορικό διατηρηταίο κτίριο. Και ο πρόσφατα ανακαινισμένος πύργος που στέκεται είναι το μόνο σημάδι της αποκατάστασης που γίνεται σε όλο το νησί. Το Αλκατράζ είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου της Χρυσής Πύλης, το οποίο έχει έκταση πάνω από 300.000 στρέμματα του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Είναι το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στον κόσμο. Το γεγονός ότι το Αλκατράζ είναι μέρος του Εθνικού Οργανισμού Πάρκων σημαίνει ότι θα συντηρηθεί. Έτσι όλοι μπορούν να έρθουν εδώ να το επισκεφθούν και να το δουν όπως είναι σήμερα. Σχεδόν 4.000 επισκέπτες έρχονται κάθε μέρα στο Αλκατράζ για να δουν από κοντά τη θρυλική φυλακή. Αλλά για τον Στάκερ θα είναι πάντα σπίτι. Ένα μέρος όπου οι οικογένειες ζούσαν δίπλα σε εγκληματίες. Κατάδικοι συνυπήρχαν με παιδιά και η παιδική αθωότητα άνθιζε μέσα σε ενοχή. Αισθητή ηρωνία σε αυτούς που επισκέπτονται το νησί σήμερα. Πρέπει να είναι πολύ περίεργη εμπειρία, θα έλεγα. Αν τα παιδιά είναι άτακτα, έχεις κανένα δυο κελιά που μπορείς να τα βάλεις μέσα. Πλάκα έχει. Στη συνέχεια, για πολλούς το Αλκατράζ είναι γεμάτο με τρυφερές αναμνήσεις. Αλλά τι γίνεται με τα απογοητευμένα πνεύματα? Στη συνέχεια, στην αποκάλυψη του Αλκατράζ, επαφές φαντασμάτων. Αν υπάρχουν πουθενά φαντάσματα, θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να ήταν κάπου εκεί. Δεν θα ήθελα να είμαι μόνος μου εκεί. Αλκατράζ. Το νησί γνωστό ως Βράχος έχει βιώσει βασανιστικές αποδράσεις και σκληρή βία. Τώρα φανταστείτε την πιο κακόφημη φυλακή του κόσμου στην καρδιά της νύχτας. Θα τολμούσατε να εξερευνήσετε τους σκοτεινούς διαδρόμους της, να μπείτε στα έρημα κελιά της και να αντιμετωπίσετε την τραγική κληρονομιά της? Για αυτούς που πιστεύουν πως το Αλκατράζ μπορεί να είναι στοιχειωμένο, είναι ο μόνος τρόπος να επισκεφτούν το νησί. Είναι ανεμοδαρμένο, είναι σκοτεινό, είναι υγρό. Νιώθεις την απομόνωση στα κόκαλά σου. Και όταν πέφτει η ομίχλη τη νύχτα και είσαι τελείως ξεκομμένος από το Σαν Φρανσίσκο, φαίνεται ακόμα πιο απομονωμένο, πιο απόμακρο και πιο στοιχειωμένο. Για δεκαετίες, αυτό το έρημο και απέσιο μέρος ήταν μάρτυρας βίαιων εξεγέρσεων και σκληρής εκδίκησης. Σήμερα, οι επισκέπτες του Αλκατράζ μπορούν ακόμα να ανακαλύψουν στοιχεία για το φρικιαστικό παρελθόν της φυλακής και μερικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν ακόμα και να νιώσουν τον πόνο. Έχω ακούσει τις ιστορίες φαντασμάτων από το νοσοκομείο και τους ανθρώπους που λένε πως λάμπες αναβοσβήνουν. Οι άνθρωποι νιώθουν περίεργα πράγματα μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά πώς αναγνωρίζεις μια στενή συνάντηση? Απλά ρωτήστε τους ιδιωτικούς ερευνητές, τον Λόιτ Άουερμπακ και την Ανέτ Μάρτιν. Ο Λόιτ είναι διευθυντής του Γραφείου για Παραφυσικές Έρευνες και η Ανέτ είναι ψυχικός ερευνητής. Έχουν ακούσει τις ιστορίες για το Αλκατράζ και γνωρίζουν τα συμπτώματα του στοιχιώματος. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κρυώνουν ή να ανατριχιάσουν ή να νιώσουν ένα γαργαλιτό ή μπορεί να ανατριχιάσουν στο σβέρκο ή να φοβηθούν. Το ορκίζομαι, δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Σήμερα, ο Λόιντ Άουερμπακ και η Ανέτ Μάρτιν ερευνούν το Αλκατράζ για πρώτη φορά. Ο Λόιντ ήρθε προετοιμασμένος να συλλέξει στοιχεία. Η πλήρης εξάρτησή του για την ανίχνευση φαντασμάτων περιλαμβάνει διάφορες κάμερες για να καταγράφουν μέτρα, για να μετρήσει τα μαγνητικά πεδία και ένα ειδικά σχεδιασμένο θερμόμετρο. Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν διαφορά θερμοκρασίας, έχουμε ένα αισθητήρα ο οποίος μετράει τη θερμοκρασία της επιφάνειας. Αλλά ο Λόιντ βασίζεται περισσότερο στις ψυχικές ικανότητες της Ανέτ για να εντοπίσει τα φαντάσματα. Η Ανέτ είναι πολύ ευαίσθητη στο περιβάλλον, σε πολύ διαφορετικό επίπεδο από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι. Ο Λόιντ και η Ανέτ συγκεντρώνουν τον εξοπλισμό τους και αρχίζουν να εξερευνούν τη φυλακή του Αλκατράζ. Πολύ ψήθυροι. Ακούω ομιλίες.
Μιλάνε. Δεν επιτρέπεται να μιλάνε και να τους ακούω. Να τους ακούω να ψιθυρίζουν από εδώ μέσα. Φαίνεται σαν να μην είναι εδώ οι φρουροί. Είναι έξω, εκεί. Και εδώ. Οι άντρες περπατούν προς τα εδώ και εδώ είναι το μέρος που μπορούν να στείλουν μηνύματα ο ένας τον άλλον. Η Ανέτ χρησιμοποιεί τα χέρια της για να πάρει την ευαίσθητη ενέργεια που την κατευθύνει μπροστά, ενώ ο Λόιντ είναι δίπλα της. Εξετάζουν βαθύτερα τη φυλακή μέχρι που η Ανέτ ξαφνικά σταματά. Εδώ ακριβώς. Άσε με να δω. Λαμβάνω ένα στατικό πεδίο, ακριβώς εδώ. Οι ιδιωτικοί ερευνητές φαντασμάτων βρέθηκαν σε ένα κελί που στέγασε τους ομήρους κατά τη διάρκεια μιας βάναυσης προσπάθειας απόδρασης. Ένιωσα αμέσως πολύ βία και ένιωθα να είμαι στον τοίχο και είδα αίματα και είδα κάτι ακροτηριασμένο και κάποιον που σκοτώθηκε ή χτυπήθηκε και ήταν ένα συντριπτικό συναίσθημα. Η Ανέτ δεν γνωρίζει πως κατά την εξέγερση του Αλκατράζ το 1946, αρκετοί φρουροί μπήκαν με τη βία σε αυτό το κελί και πυροβολήθηκαν σχεδόν εξ επαφής. Ναι, σίγουρα είναι ένα στατικό πεδίο. Σίγουρα δεν κινείται. Ναι, εδώ φαίνεται. Και δεν είναι από το φως. Καημένες ψυχές. Ξαφνιασμένοι από την ανακάλυψη, ο Λόιντ και η Ανέτ προσεκτικά πλησιάζουν τα κελιά της απομόνωσης στο κελί Δέλτα. Εδώ, άντρες κλειδωνόντουσαν ολομόναχοι, σε αυτό που είναι γνωστό ως η τρύπα. Πριν ακόμα πλησιάσουμε το δωμάτιο της απομόνωσης, έτρεμαν τα γόνατά μου και ένιωθα αδύναμη. Είχα να τριχιάσει. Μόλις μπήκα μέσα στο δωμάτιο, μπορούσα να νιώσω την απόλυτη θλίψη. Σχεδόν σαν να χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Χτυπούσε με τη γροθιά του το κεφάλι του. Η Ανέτ ίσως βρήκε κάτι. Κάποιοι λένε ότι τουλάχιστον ένας τρελάθηκε όσο ήταν παγιδευμένος σε αυτούς τους τοίχους. Ένιωθα αυτόν τον τύπο να χτυπάει το κουτελό του με το χέρι του και τον ένιωθα να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Πολύ δυνατή εντύπωση. Καθώς η Ανέτ και ο Λόιντ ετοιμάζονται για να φύγουν από το Αλκατράζ, η Ανέτ σπρώχνει μπροστά μια πόρτα στο τέλος των κελιών. Είναι αργά, αλλά έχοντας ένα προαίσθημα, ο Λόιντ αποφασίζει να προχωρήσει και δεν απογοητεύεται. Δεν ξέρω γι' αυτό, φαίνεται πολύ έντονο. Ναι, το ξέρω. Μοιάζει σαν να ουρλιάζουν οι τοίχοι. Λογικός το ένα λεπτό και τρελός το άλλο. Ναι, είναι πολύ λογικός και πολύ έξυπνος. Αλλά να είναι και τρελός. Ένας πραγματικός ψυχοτικός. Η Ανέτ και ο Λόιντ έχουν περιπλανηθεί σε ένα απαρατήρητο δωμάτιο, βαθιά μέσα στο νοσοκομείο της φυλακής. Εν αγνία της η Ανέτ βαδίζει στα χνάρια του πιο δοξασμένου και φοβερού τροφίμου. Φαίνεται πως κάποιος έζησε σε αυτό το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω την αίσθηση μιας μεγάλης χρονικής περίοδου. Η Ανέτ και ο Λόιντ στέκονται στο δωμάτιο του Ρόμπερτ Στράουτ, γνωστός ως ο άνθρωπος πουλί του Αλκατράζ. Ο Στράουτ ήταν ιδιαίτερα ευφυής, αλλά επίσης βίαιος και απρόβλεπτος, που κάποτε έριξε κάτω με μανία και μαχαίρωσε ένα συγκρατούμενό του. Πέρασε 11 χρόνια μόνος του σε αυτό το δωμάτιο. Συνεχίζω να θέλω να κοιτάω σε αυτούς τους τοίχους, σαν να υπάρχει κάτι από πάνω τους. Ο Στράουτ περνούσε κάθε μέρα σε αυτό το κλουβί, γράφοντας τα απομνημονεύματά του σε χιλιάδες σελίδες και τοιχοκολώντας τις σημειώσεις του στους τοίχους. Πολλοί πιστεύουν πως έγραφε για να μην τρελαθεί. Την ένταση που ένιωσα εδώ πάνω, την έχω νιώσει σε κανένα δυο άλλα μέρη. Η Ανέτ και ο Λόιντ εξακρίβωσαν αυτό που πιστεύουν πως είναι το πιο στοιχειωμένο μέρος του Αλκατράζ. Το κελί του Ρόμπερτ Στράουτ. Ο άνθρωπος πουλί και οι συγκρατούμενοι του μπορεί να έφυγαν, αλλά η μνήμη τους θα διαρκεί για πάντα. Ανακατευόμαστε με την ιστορία, τη συναισθηματική ιστορία. Όσο πιο συναισθηματικά είναι τα γεγονότα, τόσο πιο εύκολα τα λαμβάνουν οι άνθρωποι. Αλκατράζ. Σαν βράχος αυτός ο στοιχειωμένος προορισμός, έχει περάσει το τεστ του χρόνου και της βασανιστικής κληρονομιάς του και αναβιώνει τον κίνδυνο σε όσους πατάνε το πόδι τους στις απότομες όχθες του. Η νησιώτικη φυλακή
που χτίστηκε για να προστατέψει την κοινωνία από τους πιο φοβερούς εγκληματίες, τώρα υποδέχεται τουρίστες από όλο τον κόσμο. Έρχονται για την ιστορία. Έρχονται για τις προσωπικότητες. Έρχονται να δουν το Αλκατράζ να αποκαλύπτεται.